να ανεβάσουμε λίγο την ψυχολογία του. Ένας λόγος να συνεχίσουμε το έθιμο αυτό. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το επιμελητήριο της Κοζάνης ήταν ανοιχτό σε όλους τους συναδέλφους, επαγγελματίες, έμπορους και βιοτέχνες, ανοιχτό για την ανταλλαγή ευχών για τη νέα χρονιά που έρχεται το 2014. Όπως είναι γνωστό και χιλιοϊπωμένο, οι επαγγελματίες συνάδελφοι διανύουμε τα τελευταία χρόνια μια δύσκολη οικονομική περίοδο, μια περίοδο που μας έχει φέρει σε κατάσταση εξαθλίωσης. Μια περίοδο που μέσα από τις αγώνες μας, οι οποίοι πάνε χαμένοι, δεν εισακούονται σε αυτούς που μας κυβερνάνε, και μια περίοδο στην οποία ευελπιστούμε να τελειώσει, να περάσουμε σε ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο θα είναι φιλόξενο και θα βοηθήσει τον επαγγελματία να επενδύσει για να μπορέσει να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία, θέσεις εργασίας, κοινωνική συνοχή για την περιοχή μας. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία με την παρουσία των καλεσμένων μας, του Περιφερειάρχη, των Δημάρχων, των βουλευτών μας, να μπορέσουμε να πούμε κάποια πράγματα, να κάνουμε έναν έντονο διάλογο, θα έλεγα, για να πούμε ότι χρειάζεται άμεσα στροφή προς την επιχειρηματικότητα. Και όταν λέω προς την επιχειρηματικότητα, δεν εννοώ να δοθούν λεφτά άσκοπα. Εννοώ να δημιουργηθεί μια νέα τέτοια κατάσταση, η οποία θα βοηθήσει τους επαγγελματίες, θα βοηθήσει τις επενδύσεις, θα βοηθήσει τους συναδέλφους στον καθημερινό τους αγώνα. Χρόνια πολλά για τις μέρες σε όλους τους επαγγελματίες της Δυτικής Μακεδονίας. Τους εύχομαι να είναι γεμάτη δύναμη και ζωντάνια, να κρατηθούν ζωντανοί και να κρατήσουν όρθια και την περιφέρειά μας. Γιατί η επιχειρηματικότητα είναι αυτή η οποία ουσιαστικά βοηθάει να λειτουργήσει η κοινωνία μας. Έχουμε καθαρή συνείδηση των δυσκολιών μέσα στις οποίες λειτουργούν. Και μέσα από κάθε δυνατότητα που μας δίνεται, όπως έχουμε πράξει μέχρι σήμερα, έτσι και τη νέα χρονιά θα συνεχίσουμε και μάλιστα πιο δυνατά. Σε κάθε έναν που δίνει τον αγώνα για να βγάλει το μεροκάματο, μια χρονιά που να μπορέσει να βοηθήσει, να πάμε λίγο καλύτερα, να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους φορές, να μπορέσουν να βοηθήσουν χειροπιαστά στην ανάταξη της δυσκολίας της ύφεσης που έχουμε βιώσει και βιώνουμε ως σήμερα και να μειώσουμε και τα ποσοστά μας ανεργίας, αλλά και με πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο έχουμε εκπονήσει και το οποίο ήδη ενεργοποιούμε, να δώσουμε ένα καλύτερο αύριο στα παιδιά μας. Καλές δουλειές και καλή χρονιά. Είπα και στην διοίκηση του ΕΒΕ πριν από λίγο ότι του χρόνου πρώτα Θεός θα είμαστε όλοι εδώ, με οποιαδήποτε ιδιότητα ο καθένας, για να κάνουμε τον απολογισμό μας. Θα είναι μια καλύτερη χρονιά το 2014 και για όλη την Ελλάδα θα είναι η καλύτερη χρονιά, γιατί κάνουμε στροφή και βγαίνουμε από την μεγάλη ύφεση. Εύχομαι σε όλους τους πολίτες της περιοχής μας καλή χρονιά, υγεία πρώτα απ' όλα και δύναμη. Ενωμένη δύναμη για να ανατρέψουμε την πραγματικότητα που ζούμε. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι που είναι εφικτοί και μπορούμε να τους βαδίσουμε όλοι μαζί. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Σήμερα με αφορμή την ανταλλαγή των καθιερωμένων πρωτοχρονιάτικων ευχών βρεθήκαμε εδώ στο εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο με τους ανθρώπους της παραγωγής, τους ανθρώπους του επιμελητηρίου, προκειμένου να συζητήσουμε ζητήματα που αφορούν τον τόπο, να ανταλλάξουμε ευχές κατά βάση και δευτερευόντως να συζητήσουμε κάποια τα ζητήματα που αφορούν την παραγωγή, τους παραγωγούς, τους επαγγελματοβιοτέχνες και να δούμε πώς η πολιτεία, με τη μορφή που εκφράζει ο καθένας, οι βουλευτές από τη δικιά τους πλευρά, η περιφέρεια από τη δικιά της, η τοπική αυτοδιοίκηση από τη δικιά της, το πώς μπορούμε να στηρίξουμε την παραγωγική διαδικασία. Η περίοδος είναι δύσκολη, δεν χωρεί καμιά αμφιβολία. Όμως το ζητούμενο, το μεγάλο ζητούμενο είναι το πώς οι ίδιοι μας μπορούμε και πρέπει να συμβάλλουμε στο να βγούμε μια ώρα αρχίτερα από αυτήν την ύφεση. Χρόνια πολλά να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Εύχομαι το 2014 να είναι ένα έτος που θα φέρει επιτέλους την πολυπόθητη ανάπτυξη, έξοδο από την κρίση και βέβαια το χαμόγελο και την αισιοδοξία στον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα στους επαγγελματίες, στο σπίτι των οποίων βρισκόμαστε σήμερα, να ευχηθώ να ξεπεράσουν τα προβλήματα και με τη συνεργασία και τη βοήθεια όλων να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο χρόνο με ενέργειες που θα στοχεύσουν στην πολυπόθητη ανάπτυξη. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Εύχομαι σε όλους τους εμπόρους, επαγγελματίες και βιοτέχνες της Δυτικής Μακεδονίας χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Το 2014 να είναι έτος ανάκαμψης, να είναι έτος
ανάπτυξης. Θα ήθελα να θυμίσω κάτι αυτό που είπα και στον κύριο Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Χατζηδάκη. Εύχομαι το λαϊκό άσμα που επικρατεί στην κοινωνία, βαδίζω και παραμιλώ, να εξαλειφθεί. Χρόνια πολλά. Σαρία.